Είπαμε ότι θα επικεντρώσουμε και εκεί σήμερα. Ακούσατε και και τον πατέρα του παιδιού χτες και το χειριστή του μηχανήματος. Να δούμε λοιπόν την πλευρά του ιδιοκτήτη τώρα. Και θα την δούμε από την οπτική του συνηγόρου του, του ανθρώπου, του νομικού που τον υπερασπίζεται, του κυρίου Αλέξη Κούγια. Κύριε Κούγια, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλή σεζόν. Καλή σεζόν. Κύριε Κούγια, είμαι σίγουρος γιατί το ξέρω, γιατί σας ξέρω, ότι είστε και εσείς συγκλονισμένος πρώτα απ' όλα γιατί είχατε ένα 19χρονο παιδί. Πείτε μας τι λέει ο εντολέας σας. Θα να εκφράσω την απόλυτη οδύνη μου στους γονείς του εμνής του θύματος. Δεν υπάρχει χειρότερο για ένα πατέρα ή μια μητέρα από το να πάνε στην κηδεία του παιδιού τους. Έχω δύο παιδιά 22 και 19 ετών και δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ να γίνω μέρος μιας τέτοιας τραγωδίας. Το εκφράζω και πάλι χωρίς ίχνος υποκρισίας. Και εσείς που με γνωρίζετε προσωπικά και ξέρετε δεν υπάρχει άνθρωπος που να μπορεί να το διαχειριστεί αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα, εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι μέχρι τώρα τον όρο χειρισμό της υποθέσεως τον είχαν δύο εξαιρετικοί συνάδελφοι και τον έχουν ακόμη. Και εμένα μου κάνουν την τιμή να είμαι ο τρίτος δικηγόρος στην υπόθεση. Είναι ο κύριος Κοσκινάς και ο κύριος Γραμματικός. Είναι δύο εξαιρετικοί συνάδελφοι από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι χειρίστηκαν την υπόθεση αυτή στο πρώτο στάδιο, γιατί αυτή τη στιγμή όλη η υπόθεση βρίσκεται στην προανάκριση. Και επειδή υπάρχει μια ακραία συμπεριφορά εις βάρος του ιδιοκτήτη, λες και αυτή τη στιγμή είναι βέβαιο ότι θα αντιμετωπίσει κάποια κατηγορία οποιασδήποτε υφής. Αυτή τη στιγμή η όλη υπόθεση βρίσκεται στην επεξεργασία και στο ευαίσθητο στάδιο της διενέργειας μιας πραγματογνωμοσύνης και που μπορεί το αποτέλεσμα της πραγματογνωμοσύνης αυτής να είναι θετικό για τον ιδιοκτήτη και να μην έχουμε εξελίξεις οι οποίες μπορεί κάποιοι να σκέφτονται ότι μπορεί να είναι σκληρές ποινικά. Επίσης έχω πληροφορηθεί ότι διενεργούνται κάποιες έρευνες όσον αφορά τις συμπεριφορές του δημάρχου και κάποιων υπηρεσιών, δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίες σχετίζονται με τη λειτουργία του συγκεκριμένης επιχειρήσεως. Από την άλλη πλευρά, εμένα με έχει σοκάρει κάτι, θέλω να σας το πω ευθέως. Ανεξαρτήτως πραγματικά του πόνου του πατέρα, της μητέρας, του αδελφού και όλης της ελληνικής κοινωνίας, πρόκειται για ατύχημα, έτσι. Δεν ξεκίνησε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης να σκοτώσει ανθρώπους, ούτε ο χειριστής της επιχείρησης. Έχουν περάσει από αυτή την επιχείρηση δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι 36 χρόνια. Κύριε Κουγιά, επιτρέψτε μου όμως, γιατί το σημαντικό είναι ο εντολέας σας, ο ιδιοκτήτης, πού αποδίδει το θάνατο του 19χρονου. Δεν έχω, ακούστε με, έχω ραντεβού μαζί την Πέμπτη. Και επειδή αναλαμβάνω τις υποθέσεις πάντοτε μια συγκεκριμένη συλλογιστική. Στα δικαστήρια δεν δικάζονται έγγραφα, ούτε πιστοποιητικά υπηρεσιών. Δικάζονται προσωπικότητες ανθρώπινες και οι συμπεριφορές τους. Και παραπέμπονται στα δικαστήρια οι αντικοινωνικές συμπεριφορές, οι εγκληματικές συμπεριφορές. Υπάρχει αμέλεια και υπάρχει και ο δόλος. Υπάρχει εγκληματική αμέλεια, υπάρχει ενσυνδύση αμέλεια, υπάρχει ενδεχόμενος δόλος, υπάρχει ο άμεσος δόλος. Υπάρχουν διάφορα είδη δόλου. Αυτά ο απλός πολίτης δεν τα γνωρίζει. Και όχι, και δεν είναι. Μην κάνουμε αυτή την κουβέντα, γιατί περισσότερο δεν μιλούμε μαζί κοινωνικά. Τα άλλα θα τα κρίνει το δικαστήριο, οι όχι εμείς. Οι άνθρωποι που συνέστησαν το συγκεκριμένο άνθρωπο σε μένα μου τον περιέγραψαν σαν ένα εκπληκτικό άνθρωπο. Έναν τέλειο επιχειρηματία που ήταν ο καλύτερος εργοδότης. Επί δεκάδες, επί δεκαετίες. Ναι. Ένα άνθρωπο που δεν έχει πατήσει το πόδι του σε αστυνομικό τμήμα. Ένα τέλειο οικογενειάρχη, πατέρα και αυτού, δύο δίδυμων 17χρονων παιδιών. Άρχισε πολύ να κάνει παιδιά με την γυναίκα του και έχει δύο δίδυμα παιδιά. Με τον οποίο δεν έχω μιλήσει καθόλου, γιατί αυτή τη στιγμή νομικά δεν μπορείς να μιλήσεις. Okay. Εάν δεν διαπιστωθούν από την πραγματογνωμοσύνη αμέλειες, γιατί πρόκειται περί αμελιών, έτσι. Ένα λεπτό όμως. Το ρωτάω πάλι κοινωνικά. Έχετε το ρόλο του υπερασπιστή, αλλά είστε και ένας άνθρωπος με ευαισθησίες. Το έχετε δείξει όλα τα χρόνια. Όταν βλέπουμε τις φωτογραφίες που τράβηξε ο πατέρας με τα σκουριασμένα καρεκλάκια και με την κατάσταση που επικρατεί όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες και είναι αδιάψευστη πραγματικά. Επιτρέψτε μου σε ένα σίδερο, επειδή είστε καλό, από τους καλύτερους μας, δεν μπορεί και ο καλύτερος. Το να είναι σκουριασμένο ένα σίδερο, το οποίο είναι εκτεθειμένο στη βροχή, στα φυσικά φαινόμενα, δεν σημαίνει ότι είναι για κατάλληλο, έτσι.
Θέλω λοιπόν να καταλάβετε ότι η πραγματογνωσύνη αυτή τη διαφορά έχει. Ενώ η εικόνα ενός σκουριασμένου σίδερου σου δίνει την εντύπωση ότι κάτι συμβαίνει εδώ, μπορεί το σίδερο αυτό να είναι πραγματικά ένα σίδερο πράγματι επικίνδυνο, σκουριασμένο και πράγματι αλλίωση από το χρόνο να το έχει καταστήσει επικίνδυνο, αλλά επειδή δεν βάφτηκε σωστά, όπως βάφονται κάθε χρόνο, ή ένα σίδερο το οποίο είναι επικίνδυνο πραγματικά να είναι καλά βαμμένο και να μην δείχνει τη φθορά του χρόνου. Ωστόσο, εδώ έχουμε ένα αποτέλεσμα. Από αυτό το σκουριασμένο σίδερο, ένα καρεκλάκι διαλύεται και ένα παιδί χάνει τη ζωή του. Υπάρχει δηλαδή, εκτός από αυτό που το βλέπουμε εδώ, υπάρχει και το αποτέλεσμα. Συμφωνώ απολύτως, αλλά και πάλι θέλω να τονίσω ότι πρόκειται όχι για μια δόλια συμπεριφορά, αλλά για μια αμελή συμπεριφορά. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή, υπάρχουν πολύ λεπτές νομικές έννοιες, τις οποίες ούτε ο ένας δημοσιογράφος, ακόμη και πολλές φορές συνάδελφοί μου, οι οποίοι δεν έχουν την ειδικότητα του δικηγόρου που μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοιες υποθέσεις, δεν μπορούν να αποφανθούν. Ναι. Ακόμη και δικαστές πολλές φορές πρέπει να καθίσουν να διαβάσουν και εισαγγελείς. Εδώ μπορούμε όμως στην προκειμένη περίπτωση, επειδή τον εντολέα μου αυτή τη στιγμή και τον εντολέα του κ. Γραμματικού και του κ. Κοσκινά, γιατί τρεις δικηγόροι είμαστε, τον έχουν κατακρεουργήσει. Δηλαδή, μιλάμε μέχρι και μπράβο στον πήρε, πολύ γνωστός της Βορείου Ελλάδος, για να τον απειλήσει. Και αν χρειαστεί, θα πούμε και τα όνομά του. Εδώ λοιπόν τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά και πρέπει να αντιμετωπίσουμε πολύ σοβαρό τρόπο. Να σας πω ένα γραφικό παράδειγμα, γιατί μιλάω για σοβαρό τρόπο. Συγχρόνως, πριν αυτές τις μέρες, μου ανέφεραν τρεις υποθέσεις. Η μία υπόθεση της νεαράς δικηγόρου που τη συνέλαβαν τα ναρκωτικά. Η άλλη είναι η υπόθεση ενός πατέρα τεσσάρων κοριτσιών στις Σφαίρες, που ένας πρωταθλητής του τζούντο, προστάτης μπράβος, ενός νυχτερινού μπαρ, στο οποίο βρισκόντουσαν και τρεις αστυνομικοί μέσα, τον άρπαξε επειδή ήταν μεθυσμένος και δεν ήθελε να τον αφήσει στο μπαρ, τον εξπενδώνησε με το κεφάλι στο έδαφος, σκοτώθηκε ο άνθρωπος, πέθανε. Και η ποινική δίωξη που ασκήθηκε στην Αλεξανδρούπολη είναι της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης. Σοβαρή περίπτωση και να τη δούμε. Επιτρέψτε μόνο για λόγους χρόνου να μείνω λίγο εδώ. Επειδή έχουμε τη δραματική κατάληξη, το θάνατο του παιδιού, να ρωτήσω ένα-δύο πράγματα. Καταλαβαίνω ότι ακόμα δεν έχετε έρθει σε επαφή με τον εντολέα σας, άρα ίσως και απαντήσεις δεν μπορεί να είναι συγκεκριμένες. Αλλά κατηγορείται ότι δεν είχε άδεια, κατηγορείται ότι δεν είχε ρευματοδότηση, ότι έκλεβε ρεύμα. Κατηγορήθηκε με ένα λεπτό, με συγχωρείτε πολύ. Από πού κατηγορείται? Δεν υπάρχει τέτοια κατηγορία πουθενά. Έχει διαταχθεί η έρευνα, αλλά από το Δήμο ξέρουμε ότι δεν είχε άδεια. Η αστυνομία είχε ζητήσει από το Δήμο να το κλείσει, γιατί δεν είχε πάρει άδεια και δεν είχε και ρεύμα. Επειδή γνωρίζω ότι έχετε νομικές γνώσεις. Όταν λέτε κατηγορείται, σημαίνει ότι ασκήθηκε για ποινική δίωξη βάρος κάποιου και κατηγορείται. Ναι. Το να κατηγορείται από ανεύθυνους ανθρώπους, οι οποίοι αποδίδουν κατηγορίες κάθε μέρα χωρίς να υπάρχει κατηγορία, δεν σημαίνει ότι υπάρχει και κατηγορία. Να το ρωτήσω διαφορετικά λοιπόν. Είχε άδεια, λειτουργούσε νόμιμα? Δεν το γνωρίζω. Αυτή τη στιγμή η υπόθεση είναι στο προκαταρκτικό στάδιο. Δεν του είχε αποδοθεί τέτοια κατηγορία καμία. Εξετάστηκε ως ύποπτος, όχι ως κατηγορούμενος, όπως απαιτείται. Ναι. Και η δικογραφία την οποία έχει λάβει είναι μια στοιχειώδης δικογραφία. Γιατί εξελίσσεται η έρευνα. Ρεύμα έπαιρνε κανονικά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν υπάρχει καμία κατηγορία. Ακούστε με, κύριε Βαγγελάτο, ακούστε. Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζει καμία κατηγορία. Και ενώ δεν υπάρχει καμία κατηγορία και διερευνάται αν θα το αποδοθεί καμία κατηγορία, αυτή τη στιγμή ο αστυνομικός είναι δικασμένος στη συνείδηση του ελληνικού λαού σαν να είναι καταδικασμένος για το θάνατο του αημνίου του αυτού παιδιού. Μάλιστα. Αυτό θα το πει η δικαιοσύνη στον χρόνο που πρέπει να το πει. Πρέπει πρώτα να γίνει υποκαταρκτική. Πάντως κάποιος φταίει και για το ότι αυτό το παιδί σκοτώθηκε. Δηλαδή το παιδί αυτό. Δεν κατάλαβα. Σας είπα προηγουμένως, εδώ δολοφονήθηκε άνθρωπος άλλος, πολιτοποιήθηκε από πρωταθλητή του τζούντο. Τον άρπαξε και τον έσκασε το κεφάλι, το έσκασε στο έδαφος και πέθανε πατέρας τεσσάρων παιδιών και δεν ασχολείται κανείς. Γιατί δεν πουλάει το θέμα, γιατί είναι από τις Σφαίρες ο άνθρωπος αυτός. Στη δικαιοσύνη υπάρχουν διάφορες υποθέσεις. Άρα, εγώ ξέρετε ότι έχω μια προσωπική και μια νομική αξιοπρέπεια. Όταν πρέπει να παραδεχτώ πράγματα, τα παραδέχομαι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν κατακρεουργείται το τεκμήριο αθότητο ενός ανθρώπου, για τον οποίο δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει κατηγορία στο μέλλον. Θα το δούμε σύντομα, γιατί έχει δοθεί και έρευνα να γίνει, εντολή να γίνει έρευνα ταχύτατα. Ωραία. Θα περιμένουμε τότε την ολοκλήρωση και τη συνάντηση τη δική σας μαζί του και θα τα ξαναπούμε, γιατί η υπόθεση είναι πραγματικά πολύ σοβαρή. Θέλω να εκφράσω την οτήνη μου στην οικογένεια του θύματος, γιατί ατύχημα ξατύχημα θα καθίσει κατηγορούμενος είτε ο ιδιοκτήτης, είτε ο χειριστής. Αυτός όμως θα αποφασίζει η δικαιοσύνη το χρόνο που πρέπει, όταν είναι κατηγορούμενος, με την ποιότητα του αδικήματος που θα αποφασίζει η δικαιοσύνη. Γιατί είναι τελώς διαφορετικό
αυτή τη στιγμή να μιλούν κάποιοι για κακουργήματα. Βγήκε ένας συνάδελφός μου πολύ γνωστός, ο οποίος είναι και μέλος του Γεωργικού Συλλόγου Αθηνών, και μίλησε για σωτηρευτική ευθύνη, μίλησε για κακουργήματα, ενώ τα οποία δεν έχουν διαπιστωθεί πουθενά. Λοιπόν, ας περιμένουμε την ολοκλήρωση της έρευνας. Εγώ θα σας ευχαριστήσω πολύ και δεσμευόμαστε ότι. Καλή σα και πάλι και τα συλληπιτήριά μου, τα θερμότερα συλληπιτήριά μου στην οικογένειά του. Σας ευχαριστώ πολύ.